Μόλις την Παρασκευή έβλεπα και εκείνο το ψήφισμα των Ευρωβουλευτών για την θέσπιση ορίου ταχύτητας 30 χιλιόμετρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως τονίζαν οι Ευρωβουλευτές, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στη μείωση της συχνότητας των δυστυχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκε με 615 ψήφους υπέρ, 24 κατά, 48 αποχές σχετικά με την οδική ασφάλεια. Επίσης, οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης, λειτουργίας, ασφαλούς τρόπου οδήγησης στις κινητές και ηλεκτρονικές συσκευές των οδηγών προκειμένου να περιοριστεί η διάσπαση της προσοχής τους. Προτείνουν ακόμα φορολογικά κίνητρα και ελκυστικά προγράμματα ασφάλισης για την αγορά και την χρήση αυτοκινήτων με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Παράλληλα ζητούν περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές που θα συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια, εστιάζοντας σε ζώνες με τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων. Όλα αυτά, έτσι όπως πέρασαν από το Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ψήφισμα, ένας δάσκαλος οδήγησης, πώς το βλέπει? Κύριε Μημαράκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Αλκεράκη, σε εσάς, καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές του 984. Σίγουρα είναι προς τη θετική έτσι, κατεύθυνση όλο αυτό, θα μπορούσα να πω. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η δική μας κυβέρνηση είχε εξαγγείλει στο δεκαετές πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια ότι θα περιλαμβάνει και τη μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού και στις κατοικημένες περιοχές. Mm. Ελπίζω βέβαια τώρα πως πολύ δύναμη ακόμα δεν το έχουν κάνει, αλλά ελπίζω ότι προσεχώς θα το κάνουν. Αν δείτε εδώ και στον Αλικαρνασσό, ας πούμε, στη δικιά μας περιοχή, εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, έχουν ήδη μπει τα τριαντάρια σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ αυτό που θα ήθελα να εστιάσω είναι στο ότι πέρα από ένα όριο που μπορεί να μπει σε ένα δρόμο, είναι 30, είναι 40, είναι 50, πώς θα φτιάξουμε εμείς αυτόν τον οδηγό, το χρήστη της οδού, να μπορέσει να το σεβαστεί και να το κάνει, δηλαδή να το τηρήσει αυτό το όριο. Νομίζω ότι πέρα από τα όρια που θα πρέπει να μπουν, θα πρέπει να επενδύσουμε, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στον παράγοντα άνθρωπο. Που εκεί, κυρία Βουγεράκη, είναι το μυστικό. Το όριο υπάρχει. Το σέβομαι. Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω και γι' αυτό το λόγο και δεν σας διακόπτω, κύριε Μημαράκη. Γιατί λέτε σε κάποιες περιοχές, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει τριαντάρι, αλλά αυτό το τριαντάρι δεν ξέρεις ή μάλλον μέχρι σήμερα δεν διαπιστώνεται από ό,τι καταλαβαίνω εσείς να το σέβεται κάποιος, άρα λίγο παρακάτω πώς. Ακριβώς. Και εκεί είναι τώρα που θα πρέπει να δούμε. Δεν θα μηδενίσουμε όμως, ούτε θα απαξιώσουμε την προσπάθεια που έχει κάνει γενικότερα η Ελλάδα. Αν σκεφτείτε ότι το 2010 είχαμε 113 άτομα νεκρά από τροχαία ανά εκατομμύριο, φανταστείτε, από τροχαία δυστυχήματα. Το 2010 113 και φτάνουμε τώρα στο 2020 και έχουμε 54. Εντάξει, συγκρινόμενοι με άλλες χώρες, δεν θα πω ότι είμαστε από τη νούμερο ένα χώρα όσον αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά οδεύουμε προς μείωση. Έχουμε πετύχει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να συγκριθούμε, ας πούμε, με τη Σουηδία, η οποία έχει 18 θανάτους σε ένα εκατομμύριο. Σίγουρα όχι. Ή το αντίθετο, από μια Ρουμανία που έχει γύρω στους 85. Τα νούμερα είναι πολύ ψηλά. Το θέμα λοιπόν είναι, κυρία Βουγεράκη, ότι πέρα από την τεχνολογία, όπου και αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν οχήματα τα οποία μπορούν να προσαρμόσουν τη ταχύτητά τους ανάλογα τα όρια που διαβάζουν, με κάμερες που διαβάζουν τα σήματα του ΚΟΚ και προσαρμόζουν, μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι στην διακριτική ευχέρεια του χειριστή του, αν το επιλέξει να το κάνει ή όχι. Η ουσία λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να επενδύσουμε στον παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πίσω από το τιμόνι, και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε και σίγουρα όχι μόνο με το να βάλουμε μια πινακίδα 30 χιλιόμετρα κάπου. Καλό αυτό πρέπει να γίνει, αλλά σαφώς θα πρέπει να κινηθούμε εντελώς διαφορετικά. Και επανέρχομαι σε αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Στην πραγματική εκπαίδευση του ανθρώπου, να μπορέσουμε να τον εκπαιδεύσουμε και να γίνει σωστός οδηγός από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Μισό λεπτό, δάσκαλε. Το ζητούμενο είναι άλλο. Το ζητούμενο δεν είναι να μάθω και να πω στο παιδί μου ή να του μάθετε εσείς ή να του μάθει το σχολείο να πηγαίνει εντός αστικού ίστου με τα 30. Το θέμα είναι εγώ που βρίσκομαι σε μια χι ηλικία και δεν έχω καταλάβει και δεν θέλω να σεβαστώ και έχω τα δικά μου και είμαι θυμωμένη και είμαι τσαντισμένη και όλα τα υπόλοιπα, πώς εγώ θα εφαρμόσω αυτό το τριαντάρι? Άρα λοιπόν δεν πάω στο μελλοντικό τι θα γίνει με το παιδί μου, εγώ θα πω πάρα πολύ απλά
και οχαδελφίστηκα. Αχ, τι με νοιάζει τώρα εμένα, τι θα κάνει εμένα, το εγγόνι μου, το παιδί μου κλπ. Εγώ δεν θα ζω. Ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Εγώ τι κάνω για να σωθώ εγώ και να σώσω ανθρώπινες ζωές. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Σίγουρα. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε ταυτόχρονα και στα δύο πράγματα αυτά. Και στο παιδί σας, στο εγγόνι σας, που πολλούς μπορεί όντως να είναι μια άποψη, προσωπική δική σας δεν είναι και το ξέρω. Θα μπορούσε να ήταν μια άποψη, ότι εμένα τι με ενδιαφέρει, σίγουρα. Αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε και στο σημερινό οδηγό. Ο σημερινός οδηγός, αστυνόμευση, συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο να τον αποτρέπουν να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορεί να ελέγξει το όχημα του. Μα κύριε Μημαράκη, αυτό είναι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει ένας αστυνομικός για τον καθένα από εμάς. Όχι, σαφώς δεν μπορεί να υπάρξει και δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Αν δείτε τώρα σε ξένες χώρες, οι οποίες πραγματικά έχουν προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά, και καλό είναι να αντιγράφουμε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Παραδείγματος χάρη, έχουν μπει πολλά ραντάρ μέσα στην πόλη, σε κάποια δύσκολα σημεία, σε σημεία που γίνονται πολλά ατυχήματα και φταίει η ταχύτητα, και έχουν μπει ραντάρ. Που εκεί δεν έχει ο γνωστός του γνωστού να σου σβήσει, να σου κάνει, ή με το αλκοόλ ακόμα, που σε κάποιες χώρες είναι μηδενικό το ποσοστό αλκοόλ αναλυτρωέματος. Μηδενικό. Σε κάποιες είναι 0,20, στην Ελλάδα είναι ακόμα 0,50, κακώς είναι 0,50 και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν φτιαχτεί όλο αυτό το πλαίσιο, πιστέψτε με ότι θα αποτρέψει τον οδηγό στο να κάνει την παράβαση. Δηλαδή, όταν ξέρει ότι ξέρει, θα πάω πάνω από 30, θα πάω στα 50, εκεί που δεν πρέπει, θα μου αφαιρέσουν παράδειγμα την άδεια οδήγηση για 2 μήνες. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι για 6. Μετά μπορεί να χρειαστεί να πάω στο ΣΕΣΤΟ, στο σύστημα ελέγχου συμπεριφορά οδηγών, και να ξαναδώσω από την αρχή όλο το δίπλωμά μου. Θα το διπλό-τριπλοσκεφτεί σε σχέση με τώρα που θεωρεί ότι το να με πιάσει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εγώ θα παρανομήσω, αλλά ποιος θα με δει? Έλα βρε αδερφέ, δεν τρέχει τίποτα. Είναι η φιλοσοφία που θα πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι η φιλοσοφία, εντάξει, αλλά ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα και πέφτουμε πάνω στα ίδια. Δεν είμαι αισιοδοξή ότι κάτι θα αλλάξει. Απλά ήθελα να δω πώς εσείς το σχολιάζετε, και επίσης πείτε μου αυτό το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης λειτουργίας ασφαλούς τρόπου οδήγησης, κινητές, ηλεκτρονικές συσκευές των οδηγών, για να περιοριστεί η διάσπαση της προσοχής τους, πώς εσείς το βλέπετε και πόσο άμεσα μπορεί να γίνει, αν ξέρετε αυτό? Πάρα πολύ θετικά. Θα σας πω τώρα ότι αυτοκίνητα ήδη το έχουν αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα περάσει μια διάβαση πεζών ή κινείται γενικότερα σε οποιοδήποτε οδικό δίκτυο και διαβάσει από την κάμερα την πινακίδα η οποία λέει 60 και εσύ πας παραπάνω, κατευθείαν σου ανάβει το κατράν, σου κοκκινίζει και σε προειδοποιεί ότι ξέρεις έχεις παραπάνω από αυτό που πρέπει. Αυτά ήδη υπάρχουν. Απλά δεν είναι υποχρεωτικά ακόμα. Μακάρι, και είναι και πολύ εύκολο να γίνει. Στην Ελλάδα υπάρχουν, θέλετε να πείτε? Βέβαια, στα οχήματα, σαφώς, ναι. Α, υπάρχουν, μάλιστα. Βέβαια, σαφώς υπάρχουν, και αν θέλει ο χειριστής, αν θέλει, μπορεί να το προγραμματίσει και να του δώσει την εντολή το αυτοκίνητο να τηρεί τα όρια. Δηλαδή, είμαστε στα 60, αν πάω 70 θα κατέβει στα 60. Δεν θα με αφήσει να πάω πάνω από 60. Αυτό μπορεί να γίνει. Υπάρχουν ήδη η τεχνογνωσία, κυρία Δουλγεράκη. Είναι όμως τα καινούργια αυτοκίνητα, θέλετε ναι, να πείτε. Σαφώς. Είναι έτσι. Στα καινούργια και οχήματα που βγαίνουν από εδώ και πέρα. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει σε ένα παλιό, θα θέλει ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Και με το κόστος φαντάζομαι έτσι θα είναι αρκετά ακριβό. Και σε κάποια δεν θα μπορεί απλά να γίνει. Φανταστείτε τώρα ότι όλα δουλεύουν με υπέρυθρες. Μιλάμε για τεχνολογία που έχει προχωρήσει πολύ πολύ όσον αφορά τα φανάρια, ότι το όχημα καταλαβαίνει αν είσαι ανηφόρα, αν είσαι κατηφόρα, αν έχει κλείσει ο δρόμος, αν έχει διάβαση μπροστά και φωτίζει ανάλογα. Σε ποια μεριά κρίνου θα πρέπει να φωτίσει, αν θα στρίψω αριστερά θα μου φωτίσει την αριστερή μεριά του δρόμου που πρόκειται να πάω. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πεζοί, θα σηκώσει τα φανάρια προκειμένου να τους δω εγώ πριν πλησιάσω πολύ κοντά τους, προκειμένου να έχω το χρόνο να αντιδράσω αν χρειαστεί. Αυτά υπάρχουν, σαφώς και υπάρχουν. Και αποφυγή εμποδίου υπάρχει, και απότομο φρενάρισμα υπάρχει, το break assist είναι πολλά πολλά τα σύστημα. Πάντως, ακόμα κύριε Μημαράκη, και αυτό το σύστημα το οποίο κουβεντιάζουμε τα τελευταία χρόνια και λέμε να επενδύσουμε στα δικά μας τα παιδιά να γίνονται μαθήματα μέσα στα σχολεία, ούτε αυτό φαίνεται να περπατάει έτσι όπως θα έπρεπε να περπατάει ούτως ή άλλως. Τα βήματα είναι σποραδικά ή τα βήματα είναι αραιά, πείτε το όπως θέλετε, με αποτέλεσμα να μην βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε ο καθένας από εμάς ως οδηγός, διότι εμένα ας πούμε τα δικά μου τα παιδιά της δικής μου της οικογένειας με έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές στο να μην κάνω αυτό, εκείνο ή το άλλο, και το λέω και καμαρώνω για αυτό, γιατί ό,τι εγώ το είχα ως συνήθεια, τα παιδιά, μαθαίνοντας κάποια πράγματα, με διόρθωσαν σε πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουν να με διορθώνουν με τις παρατηρήσεις τους, άσχετα με το αν μου αρέσουν ή δεν μου αρέσουν. Αλλά ούτε σε αυτά τα βήματα προχωρήσαμε έτσι όπως θα έπρεπε. Εγώ θα το ξαναπώ, κύριε Μημαράκη, και θα ξαναρωτήσω. Μήπως τελικά αυτό που μας χρειάζεται είναι να μας βοηθήσει κάποιος άλλος στο να μην οδηγούμε επιθετικά και να πάμε και σε μια άλλη ειδικότητα?
Δυστυχώς, κυρία Βουλγεράκη, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μήπως θα έπρεπε να ζητήσουμε τη βοήθεια ή και εσείς μέσα από σχολές, δεν ξέρω πώς, να υπάρχουν ψυχολόγοι μέσα στις σχολές, κάτι να γίνει τέλος πάντων, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Ακριβώς, κύριε Βουλγεράκη, να σας πω τώρα κάτι. Ο καθένας από εμάς αφήνει το αποτύπωμα του χαρακτήρα του στον δρόμο. Εγώ εντελώς έτσι, πολύ φιλικά θα σας το πω, έχω εντάξει αυτό το μάθημα στα θεωρητικά. Σε κάθε γκρουπ που κάνουμε θεωρητικών μαθημάτων, έρχεται, βέβαια, έρχεται μία ψυχολόγος, μία ειδική ψυχολόγος για το κομμάτι αυτό και συζητάμε τα παιδιά πολλά θέματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακούμε. Ειλικρινά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό, μακάρι να ήταν στο χέρι μου, θα το έκανα υποχρεωτικό σε όλους. Και όχι μόνο στους υποψήφιους, όχι μόνο στα παιδιά που έρχονται να μάθουν να οδηγούν μια οποιαδήποτε κατηγορία, αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτές. Ακόμα το πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν άτομα, συμπεριφορές. Να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα. Όλο αυτό που λέμε κυκλοφοριακή συνείδηση, να σου αλλάξει την κουλτούρα, να καταλάβεις κάποια πράγματα και εσύ μπορείς να βρεθείς σε μια τέτοια θέση. Δεν εξαιρείσαι από ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν δαιμονοποιώ ούτε τα αυτοκίνητα, τα γρήγορα, ούτε τις εξασμίσεις, τα μηχανάκια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Σαφώς όμως θα πρέπει να κινηθούμε προς εκείνες τις κατευθύνσεις. Και δεν είναι ντροπή να πούμε ότι ναι, εδώ θέλω βοήθεια. Θα μου ανοίξει τα μάτια να δω και μια διαφορετική με την αντιμετώπιση. Να μου δώσει και μια διαφορετική λύση, ένα άλλο από μια άλλη οπτική. Γωνία που μπορεί να το βλέπει εντελώς διαφορετικά από μένα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να είναι και έτσι που το λέει, να μην είναι έτσι που το λέω εγώ. Δεν είναι ντροπή σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια. Αντί να μιλάμε για τραυματίες, αντί να μιλάμε για νεκρούς, αντί να πονάμε για τους δικούς μας τους τραυματίες και τους νεκρούς, είναι καλύτερα να το δούμε λίγο διαφορετικά. Ίσως θα πρέπει. Χαίρομαι που το κάνατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μημαράκη. Καλημέρα σας. Και εγώ, κύριε Τριγεράκη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.